Χαίρετε παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κάνω το Facebook Live σήμερα λίγο πιο νωρίς, λόγω του ότι actually μου ήρθε το συγκεκριμένο θέμα. Πριν από 5 δευτερόλεπτα γίνω κάπως, θα βγω live να το μοιραστώ μαζί με όλους. Ήταν ένα aha moment το οποίο σκέφτηκα τώρα που βρίσκομαι στο επίπεδο που βρίσκομαι τώρα και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου. Για όσους δεν με γνωρίζετε, ονομάζομαι Κυριάκος Κυριακίδης, είμαι επαγγελματίας Forex Trader τα τελευταία 2 χρόνια. Τα τελευταία 2 χρόνια, okay, είμαι επίσης e-commerce consultant και financial literacy coach και στην ουσία σκεφτόμουν να είμαι τώρα στο γραφείο, κάναμε έναν call μαζί με τους συνεργάτες μου για το e-commerce και μόλις κλείσαμε το call σκέφτηκα, ρε, γιατί οι φτωχοί άνθρωποι είναι φτωχοί? Το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό? Γιατί οι φτωχοί άνθρωποι είναι φτωχοί? Ή αλλιώς, γιατί οι πλούσιοι άνθρωποι είναι πλούσιοι? Έχεις σκεφτεί ποτέ αυτήν την ερώτηση? Και είμαι σίγουρος συνειδητά ή ασυνείδητα έχεις ξανασκεφτεί αυτήν την ερώτηση. Έχεις ρωτήσει τον εαυτό σου γιατί η φτωχή είναι φτωχή. Okay. Καταρχάς, εάν βλέπεις αυτόν τον συγκεκριμένο Facebook Live, γράψε στα comments νούμερο 1. Εάν βλέπεις την ηχογράφηση, γράψε νούμερο 2 για να γνωρίζω ποιος είναι μαζί μου live. Ξέρω ότι αυτή η ώρα είναι λίγο περίεργη λόγω του ότι πολλοί από τους ανθρώπους είναι δουλειά, αλλά θέλω να σκεφτείς αυτή την ερώτηση. Γιατί οι φτωχοί άνθρωποι είναι φτωχοί και γιατί οι πλούσιοι άνθρωποι είναι πλούσιοι? Θες να πάθεις την απάντηση? Γράψε μου 999 κάτω στα comments. 999 κάτω στα comments όποιος θέλει να μάθει την απάντηση. Η απάντηση είναι γιατί οι φτωχοί σκέφτονται τα λεφτά. Κάποιοι τώρα που σας ανεβάσαν τις άμυνες σας, κάποιοι σκέφτεστε να βγείτε από το Facebook Live. Σκέψου το λίγο όμως. Οι φτωχοί άνθρωποι είναι φτωχοί γιατί σκέφτονται τα λεφτά. Και όχι τα λεφτά από πλευράς αυθονίας, από πλευράς το ότι μπορούν να πετύχουν ό,τι θέλουν στη ζωή τους, αλλά από πλευράς έλλειψης. Από πλευράς του πώς θα πληρώσω το ενίκιο, πώς θα πληρώσω το ρεύμα, πώς θα πληρώσω το δάνειο, πώς θα πληρώσω. Οι φτωχοί άνθρωποι είναι φτωχοί γιατί σκέφτονται τα λεφτά. Ναι, και ψάξτε το. Συναναστρέφουμε τα τελευταία 1,5 χρόνο με πάρα πολύ πετυχημένους ανθρώπους. Ανθρώπους οι οποίοι παράγουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ το μήνα ή το χρόνο, δορίζουν χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε διάφορα charities και το τι έχω καταλάβει είναι πως οι φτωχοί άνθρωποι είναι φτωχοί γιατί σκέφτονται τα λεφτά. Γράψε το κάτω, είτε έχεις κόλλα, πένα, το κινητό σου, ένα χαρτί υγείας, whatever, γράψε κάτω αυτό που μόλις είπα. Οι φτωχοί άνθρωποι είναι φτωχοί γιατί σκέφτονται τα λεφτά. Εάν καταλάβεις το τι λέω σε αυτό το Facebook Live, κατά 90% δεν θα έχεις ποτέ πρόβλημα με τα οικονομικά σου μέσα στους επόμενους 12 με 24 μήνες. Και πρόσεξε τι λέω, οι φτωχοί άνθρωποι είναι φτωχοί πριν να ανεβάσεις τις άμυνες σου ξανά. Οι φτωχοί άνθρωποι είναι φτωχοί γιατί σκέφτονται τα λεφτά. Όπως είχε μπει και ο Earl Nightingale, Napoleon Hill, Andrew Carnegie, είμαστε ό,τι σκεφτόμαστε τον περισσότερο χρόνο στην ημέρα μας. Είμαστε ό,τι σκεφτόμαστε τον περισσότερο χρόνο. Οι φτωχοί άνθρωποι τι σκέφτονται τον πιο πολύ τους χρόνο? Α, δεν έχω τα λεφτά να πληρώσω το δάνειο, δεν έχω τα λεφτά να πληρώσω το αυτοκίνητο, δεν έχω τα λεφτά να πληρώσω για διακοπές. Σκέφτονται συνέχεια τα λεφτά. Δεν έχω τα λεφτά. Πώς μπορώ να πάρω τα λεφτά? Γιατί δεν έχω λεφτά. Γιατί δεν πληρώνω με περισσότερα? Γιατί. Σκέφτονται συνέχεια τα λεφτά, αλλά δεν σκέφτονται αυθονία, που υπάρχει αυθονία με τα λεφτά. Σκέφτονται έλλειψη για τα λεφτά. Και είσαι ό,τι σκέφτεσαι τον πιο πολύ σου χρόνο. Είναι επιστήμη, είναι απλά μαθηματικά. Είσαι ό,τι σκέφτεσαι τον πιο πολύ σου χρόνο. Οι πλούσιοι, από την άλλη, τι σκέφτονται? Μπορεί να σκέφτεσαι οι πλούσιοι άνθρωποι, και όταν μιλώ για πλούσιους ανθρώπους, δεν μιλώ για ανθρώπους που παράγουν 3.000, 5.000, 10.000. Είναι okay λεφτά. Αλλά μιλώ για ανθρώπους που παράγουν εκατοντάδες χιλιάδες τον μήνα, εκατομμύρια τον μήνα. Τι σκέφτονται αυτοί? Δεν σκέφτονται τα λεφτά. Σκέφτονται το τι κάνουν με τα λεφτά. Γιατί στο τέλος της ημέρας είναι τα λεφτά, εάν δεν τα χρησιμοποιείς, είναι άχρηστα.
Αν έχεις τα λεφτά σου απλά στο συρτάρι να κρύβονται. Αν έχεις τα λεφτά σου στην τράπεζα σου να κάθονται. Είναι άχρηστα. Τα λεφτά σου είναι τόσο άχρηστα όσο είναι μια κόλλα α4 την οποία δεν θα χρησιμοποιήσεις ποτέ. Αν δεν τα χρησιμοποιείς. Και οι πλούσιοι άνθρωποι το καταλαβαίνουν αυτό. Καταλαβαίνουν ότι τα λεφτά ισχύουν βάσει του νόμου The Law of Circulation. Ο νόμος της, δεν θυμάμαι πώς λέγεται στα ελληνικά, αλλά στην ουσία ο νόμος ο οποίος ισχύει στα πάντα στον πλανήτη, όπου όλα μετατρέπονται από μία μορφή ενέργειας σε μία άλλη μορφή ενέργειας. Γι' αυτό κάνουμε με τα λεφτά. Γι' αυτόν τον λόγο οι πλούσιοι χρησιμοποιούν τα λεφτά. Παίρνουν λεφτά, τα δίνουν σε charities, παίρνουν λεφτά, τα επενδύουν, παίρνουν λεφτά, πληρώνουν, παίρνουν λεφτά, βάζουν στην επιχείρησή τους, παίρνουν λεφτά, κλείνουν ταξίδι, συνεχώς. Παίρνουν λεφτά, αγοράζουν real estate. Λόγω του ότι οι πλούσιοι άνθρωποι καταλαβαίνουν και όταν μιλώ για πλούσιους ή φτωχούς, δεν μιλώ μόνο για λεφτά. Okay. Όταν μιλώ για πλούσιους ή φτωχούς, δεν μιλώ μόνο για λεφτά. Όταν μιλώ για πλούσιους άνθρωπους, μιλώ πλούσιους στη ζωή τους. Πλούσιους μέσα στην καρδιά τους, πλούσιους στον τρόπο σκέψης τους, πλούσιους εννοείται στα λεφτά τους, πλούσιους στο lifestyle τους, πλούσιους στο πώς κάνουν impact τον κόσμο, το πώς βοηθούν τον κόσμο. Μπορεί να σκέφτεσαι, οι πλούσιοι άνθρωποι είναι κακοί. Ναι, μπορείς και εσύ να δωρήσεις 1 εκατομμύριο σε charity σε 1 χρόνο. Ξέρουμε, ο μέντορας μου το έχει κάνει. Το 2019, το 2020 έχει δωρήσει πολύ περισσότερα. Μπορείς και εσύ, δεν μπορείς καν να βοηθήσεις τον εαυτό σου, πόσο μάλλον να βοηθήσεις άλλους. Ας τις μαλακίες, οι πλούσιοι άνθρωποι είναι κακοί. Ναι, υπάρχουν κακοί άνθρωποι που είναι πλούσιοι. Αλλά υπάρχουν και κακοί άνθρωποι που είναι φτωχοί. Και δεν έχω ακούσει ποτέ έναν φτωχό να λέει «Είμαι ευγνώμων που δεν έχω λεφτά. Είμαι ευγνώμων που...» Το έχεις ακούσει ποτέ αυτό? Το έχεις ακούσει ποτέ αυτό? Είμαι ευγνώμων για το lifestyle μου εγώ. Είμαι ευγνώμων. Όταν δεν είχα ούτε έναν ευρώ όμως, δεν ήμουν ευγνώμων για το ότι δεν είχα λεφτά. Ξεκινούσα να χτίζω όμως την ευγνωμοσύνη μου για αυτά που ήδη είχα. Αλλά δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιον άνθρωπο να λέει «Είμαι ευγνώμων που είμαι φτωχός». «Είμαι ευγνώμων που δεν έχω να πληρώσω το φαγητό των παιδιών μου». «Είμαι ευγνώμων που δεν έχω να δώσω σε charities». Δεν το ακούσει ποτέ αυτό. Βγάζει νόημα. 999 στα comments όσοι παίρνετε value. 999 όσοι ακούσατε έναν aha moment σε αυτό το Facebook Live μέχρι στιγμής. Καλημέρα Αντρέα, καλημέρα. Έχουμε 3 Αντρέιδες actually live αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Καλημέρα και στους 3 σας. Καλημέρα σας όσοι είσαστε live μαζί μου αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Και γράψτε μου στα comments όσοι παίρνετε value. Συζητούμε σήμερα το γιατί οι φτωχοί είναι φτωχοί. Και η απάντηση είναι γιατί οι φτωχοί σκέφτονται τα λεφτά. Και δεν σκέφτονται τα λεφτά από την πλευρά της αυθονίας. Σκέφτονται τα λεφτά από την πλευρά της έλλειψης. Και οι πλούσιοι δεν σκέφτονται τα λεφτά. Οι πλούσιοι σκέφτονται απευθείας το τι κάνουν με τα λεφτά. Δωρίζουν περισσότερο σε charities. Βοηθούν την οικογένειά τους. Φυλάουν για επενδύσεις. Επενδύουν πίσω στην επιχείρησή τους. Πάνε ταξίδια. Ζουν ωραίο lifestyle. Το τι... Ρε, όταν... Δώσε βάση εδώ. Όταν θα πάρω εγώ λεφτά στα χέρια μου ή όταν δουλεύω για τα λεφτά, δεν δουλεύω για να κάθονται στο λογαριασμό μου. Δουλεύω γιατί ξέρω τι βιβλία θέλω να αγοράσω. Ξέρω τι courses θέλω να αγοράσω. Ξέρω πόσα θέλω να δωρήσω στο foundation, στο Unstoppable Foundation. Ξέρω πόσα λεφτά θέλω να δώσω στην ομάδα μου, να πληρώσω τα δίδακτρα σε έναν τυχερό, να πληρώσω το επόμενο ταξίδι σε έναν τυχερό από τον οργανισμό μας, από τους μαθητές μας. Ξέρω τι θα κάνω με τα λεφτά. Ξέρω πόσα πρέπει να βάλω τέλος της εβδομάδας στο trading account μου για να συνεχίσει να αυξάνεται. Ξέρω πόσα πρέπει να φυλάξω για επενδύσεις. Ξέρω πόσα πρέπει να δώσω για Facebook advertisements, για το e-commerce μου. Και ούτω καθεξής. Οι πλούσιοι άνθρωποι εστιάζουν στο τι θα κάνουν με τα λεφτά, με το mindset ότι μπορούν να το κάνουν. Μπορούν να το κάνουν. Τι άκουσες τους φτωχούς ανθρώπους να λένε? Α, μακάρι να είχα λεφτά να πλήρωνα αυτή την ακαδημία. Α, μακάρι να είχα λεφτά να πλήρωνα για το δάνειο μου. Α, μακάρι να είχα... Ρε, ξύπνα. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Έχεις τα λεφτά.
Ίσως να μην τα έχεις στον τραπεζικό σου λογαριασμό, αλλά βρίσκονται στο φυσικό σου κόσμο. Οι πλούσιοι άνθρωποι δεν κάθονται να σκέφτονται, αχ, μακάρι να είχα τα λεφτά. Οι πλούσιοι άνθρωποι λένε, οκ, τέλεια, θέλω να ξεκινήσω. Να σου θέσω αληθινό παράδειγμα, τέλεια, θέλω να ξεκινήσω το e-commerce μου, οκ, e-shop μου. Και το πώς είχα υπολογίσει μαζί με τους συνεργάτες μου, πρέπει να έχω περίπου 1.000 με 2.000 ευρώ το μήνα για να πληρώνω για διαφημίσεις. Δεν θα κάτσω να σκέφτομαι, αχ, μακάρι να είχα έξτρα ακόμα 1.000-2.000 το μήνα. Για τους πιο πολλούς ανθρώπους, 2.000 το μήνα είναι ο μισθός τους. Εγώ πληρώνω μόνο για το e-commerce μου, είναι ο στόχος μου τέλος πάντων και σκέφτονται, δεν θα κάτσω να σκεφτώ, αχ, μακάρι να είχα 2.000, αχ, μακάρι να είχα τα λεφτά. Πρέπει να σκεφτείς, okay, τι μπορώ να κάνω για να φτάσω εκεί και να πληρώσω για το e-commerce μου. Βγάζει νόημα, βγάζει νόημα. Αυτή είναι η διαφορά, το γιατί οι φτωχοί άνθρωποι είναι φτωχοί, ενώ οι πλούσιοι είναι πλούσιοι. Γιατί οι φτωχοί σκέφτονται τα λεφτά συνεχώς και σκέφτονται την έλλειψη των λεφτών, ενώ οι πλούσιοι σκέφτονται το τι κάνουν και τι μπορούν να κάνουν με τα λεφτά και πώς να αποκτήσουν τα λεφτά τα οποία θέλουν. Ελπίζω να πήρες value στο σημερινό Facebook Live. Ξέρω ότι μπορεί να ανέβασε τις άμυνες πολλών ανθρώπων λόγω του ότι έχουμε προγραμματιστεί πολύ διαφορετικά από την κοινωνία, αλλά ήταν ένα θέμα το οποίο ήθελα να μιλήσω, ήταν ένα θέμα το οποίο ξέρω ότι θα ανοίξει τα μάτια σε τουλάχιστον έναν άτομο. Σε τουλάχιστον έναν άτομο και ξέρω ότι αυτόν το έναν άτομο θα αλλάξει τη ζωή του μετά από αυτόν το Facebook Live. Δεν με ενδιαφέρει να βοηθήσω, όχι, ψέματα. Με ενδιαφέρει να βοηθήσω χιλιάδες άτομα με αυτό το Facebook Live, αλλά και έναν άτομο να ξυπνήσει μετά από αυτό το Facebook Live και να κάνει δράση για να αλλάξει τη ζωή του, είμαι ευγνώμων. Γράψε μου κάτω στα comments 999 εάν πήρες value από το σημερινό Facebook Live. Γράψε μου το έναν takeaway. Γράψε μου το έναν πράγμα το οποίο κράτησες από αυτό το Facebook Live. Θέλω να ευχηθώ σε όλους έναν πανέμορφο υπόλοιπο της πανέμορφης μας Τρίτης. Έρχονται τα Χριστούγεννα, μπαίνω στο Christmas mood. Ελπίζω να μπαίνεις και εσύ στο Christmas mood. Και όπως είπα και χθες, πώς μπαίνεις στο Christmas mood? Κτίζοντας από τώρα για το 2021. Μην περιμένεις το 2021 να ξεκινήσεις να δουλεύεις γι' αυτό. Ξεκίνα από τώρα. Καλόν υπόλοιπον, ο Θεός μαζί σας και το υπόλοιπον και το καλύτερο. Μην βγεις. Ό,τι ανάφερα σήμερα σε αυτό το Facebook Live και σε όλα τα Facebook Lives, μπορώ να σε βάλω σε μια ελληνόφωνη κοινότητα όπου έχουμε εκατοντάδες τέτοιες ώρες. Με προσωπική ανάπτυξη, εκατοντάδες ιστορίες επιτυχίας μέσα από μαθητές μας οι οποίοι πέτυχαν στη ζωή τους, πετυχαίνουν στη ζωή τους. Έχουμε δωρεάν courses, okay, για financial literacy. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις για να πάρεις πρόσβαση στην ελληνοφωνική κοινότητά μας, στείλε μου προσωπικό μήνυμα. Καλό λοιπόν, ο Θεός μαζί σας και τα λέμε στην κορυφή. Καλή συνέχεια.